Αισθάνομαι την ανάγκη σε αυτό μας το Δημοτικό Συμβούλιο να έχω μια δημόσια τοποθέτηση για το τελευταίο γεγονός που έχει συμβεί στην πόλη μας. Και να ενημερώσω για τις δικές μου ενέργειες στο Δημοτικό Συμβούλιο και να απευθύνω ένα μήνυμα και προς τους συμπολίτες μας και προς όλους όσοι εμπλέκονται σε τέτοιου είδους περιστατικά. Πρόκειται για το περιστατικό στο πάρκο του Αγίου Αντωνίου, το οποίο είναι ένα σοβαρό ζήτημα που μας έχει προβληματίσει όλους. Ένα πράγμα είναι δεδομένο. Ότι στο πλαίσιο ελέγχου της αστυνομίας σε 13χρονους μαθητές, στον Άγιο Αντώνιο, σε πάρκο της πόλης, έχουμε καταγεγραμμένο επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα ένα παιδί με σπασμένο χέρι και καθώς έμαθα και πολύ καλός μαθητής στο σχολείο και τα άλλα παιδιά σοκαρισμένα από το ίδιο το περιστατικό. Αυτό είναι δεδομένο και αναντήρητο. Όπως επίσης το γεγονός είναι γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη εισαγγελική παρέμβαση και μια διαδικασία που θα καταδείξει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Κανείς μας όμως δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να προσπεράσει το γεγονός αυτό. Μιλάμε για παιδιά γυμνασίου, παιδιά 13 ετών. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε μια δημόσια τοποθέτησή μου για αυτό το ζήτημα, γιατί, όπως φροντίζω πάντα να κάνω, ήθελα να διαμορφώσω προσωπική άποψη, να συνομιλήσω με όλες τις πλευρές και βεβαίως να καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός για να μπορέσουμε να μιλήσουμε πιο ήρεμα και πιο συγκεκριμένα για τα γεγονότα και ανάλογα γεγονότα. Συνομίλησα λοιπόν την Κυριακή με τον γονιό του παιδιού που έσπασε το χέρι του. Η περιγραφή ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη, η οποία, τι να πει κανένας, όταν ένα παιδί κυνηγημένο οδηγείται σε αυτήν την κατάσταση. Συνομίλησα επίσης και με τον αστυνομικό διευθυντή για να μάθω για τα πραγματικά γεγονότα. Γνωρίζω μέσα από τη συζήτηση αυτή ότι η επιθυμία των γονέων είναι να πέσουν οι τόνοι και να ηρεμήσουν κυρίως τα παιδιά, τα οποία είναι 13χρονα και μαθητές. Το σεβάστηκα αυτό και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το σεβαστούμε, ώστε οι τόνοι πράγματι να πέσουν, να προσεγγίσει κανένας τα γεγονότα νυφάλια και ψύχρεμα και να περάσει ένα μήνυμα στην κοινωνία μας που εγώ εκτιμώ ότι ως δήμαρχος της πόλης οφείλω να το κάνω αυτό σήμερα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει για την Πέμπτη αίτηση εκτός ημερήσια συζήτησης θέματος και ψηφίσματος για το θέμα αυτό από τη Λαϊκή Συσπήρωση, από ό,τι έχω ενημερωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι αλήθεια ότι την περασμένη περίοδο στην πόλη δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Όμως φαινόμενα αυξημένης έντασης οφείλουμε όλοι να παραδεχθούμε πως τους τελευταίους μήνους βλέπουμε στη χώρα μας, που έχουν σχέση με μια ένταση ίσως και υπερβάλλοντα ζήλο από τη μεριά της αστυνομίας, που ως αποκορύφωμα, κορύφωμα επαναλαμβάνω, είχε τα δύο γεγονότα στη Νέα Σμύρνη. Τις γκλοπιές στον πολίτη, αλλά και τη σκληρή, τη βάναυση επίθεση εναντίον του αστυνομικού. Κατά τη γνώμη μου, όλα αυτά εκπορεύονται από το δόγμα νόμος και τάξη, το οποίο εκπορεύεται επίσης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και βεβαίως δεν θέλω να δώσω μεγαλύτερη διάσταση συζήτηση λέγοντας πως όλα αυτά τα οποία γίνονται, όπως για παράδειγμα το σώμα της φύλαξης των πανεπιστημίων από αστυνομικούς, είχαν τις διαφωνίες, τις έντονες διαφωνίες ακόμα και στελεχών της κυβέρνησης. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι στην κοινωνία υπάρχει μια συσσωρευμένη μεγάλη ποσότητα έφλεκτης ύλης. Ένας χρόνος πανδημίας και lockdown, μεγάλη ψυχολογική πίεση, τεράστια οικονομικά προβλήματα και μια αβεβαιότητα για το μέλλον που νομίζω αγγίζει την πλειονότητα και των συμπολιτών μας. Αυτό ισχύει και στην πόλη μας. Η κοινωνία καθημερινά το ξέρουμε όλοι ότι αγκομαχάει. Η αβεβαιότητα αυτή είναι κυρίαρχη σε όλα τα επίπεδα,
εμφανίζεται σε όλα τα σημαντικά αστικά κέντρα που έχουν βέβαια και μια βεβαρημένη, όπως και η πόλη μας, επιδημιολογική εικόνα. Ενώ πριν από λίγο καιρό στην πόλη μας ζήσαμε και την εμπειρία του εγκέλαδου και των συνεπειών που άφησε πίσω του, που εργαζόμαστε ακόμα για να απαλύνουμε την κατάσταση αυτή. Παρά την κατάσταση αυτή, αυτονόητη, καταγεγραμμένη και κατάσταση η οποία θα έπρεπε να βάζει τους ανθρώπους να βουτάνε τη γλώσσα στο μυαλό όταν μιλάνε, κάποιοι επιμένουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Από το βήμα αυτό, δήμαρχος της πόλης, θέλω να στείλω ένα μήνυμα στην Ένωση των Αστυνομικών. Η ανακοίνωσή της ως συνδικαλιστικού οργάνου και η απαλλαγή από την πρώτη στιγμή, ενώ υπάρχουν οι εξελίξεις των αστυνομικών που συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή, καθώς επίσης και δηλώσεις ιδιαίτερα του Προέδρου τους το προηγούμενο διάστημα για το απλυταριά και τις γκλοπιές, με μια νυφάλια και ψύχρεμη συνδικαλιστική φωνή. Θα το πω καθαρά. Προσυδειάζουν περισσότερο στη ρητορική της ακροδεξιάς. Και θέλει εξαιρετικά μεγάλη προσοχή, γιατί τέτοιες τοποθετήσεις προκαλούν το δημόσιο αίσθημα. Αγγίζουν ευαίσθητες χορδές χιλιάδων δημοκρατικών συμπολιτών και είναι κόντρα στη δημοκρατική παράδοση της πόλης. Και αυτό οφείλουν οι πάντες να το κατανοήσουν. Βεβαίως η αστυνομία μπορεί και πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Συνεργαζόμαστε μαζί της για ζητήματα που αφορούν την πόλη και το Δήμο. Και η συνεργασία αυτή με τη διοίκηση της Ελλάς είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν αναφέρομαι προφανώς σε αυτό. Αναφέρομαι σε συμπεριφορές και δηλώσεις οι οποίες ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Δεν νομίζω ότι σε μια περίοδο πρωτόγνωρης κρίσης πρέπει να υπάρχει ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης. Θέλει πολύ προσοχή. Επαναλαμβάνω, η αίσθησή μου είναι ότι στην κοινωνία υπάρχει πολύ εύλεκτη ύλη. Και πιστεύω ότι κανένας μας θέλει να δει στην πόλη μας, στη Λάρισα, γεγονότα τύπου Νέας Μύρνης. Κάνω έκκληση λοιπόν. Ως δήμαρχος έχω την ευθύνη και το καθήκον να εργάζομαι για την ενότητα της πόλης, την πρόοδό της και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης. Ως δημοκράτης πολίτης ενδιαφέρομαι για τη δημοκρατική λειτουργία της πόλης και οφείλω αυτό να το κάνω καθαρό προς όλους και προς εκείνους οι οποίοι προσλαμβάνουν τις δηλώσεις αυτές, τις μεγεθύνουν προσβάλλοντας θεσμούς. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό να το προσέξουμε. Ας κάνουν όλοι το ίδιο λοιπόν. Ας σκέφτονται πριν τοποθετηθούν. Ας βουτάνε τη γλώσσα στο μυαλό. Γιατί κάθε τι άλλο μπορεί να οξύνει την κατάσταση. Το λέει δε αυτό ένας άνθρωπος, το λέει ο δήμαρχος της πόλης, που χρειάστηκε την προηγούμενη περίοδο, ακριβώς γιατί υπηρετώ την ενότητα της πόλης και την ηρεμία στην πόλη, να πάρω σκληρές αποφάσεις. Και αναφέρομαι στο δημοτικό ραδιόφωνο. Δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες είχαν μέσα τους ακριβώς αυτό το στοιχείο που σας περιγράφω. Καλώ λοιπόν τους πάντες, όλους, τους συμπολίτες, τους θεσμούς, τους δημοτικούς συμβούλους, κυρίες και κυρίους. Καλώ όλους λοιπόν σε μια περίοδο ιδιαίτερη δύσκολη για τη χώρα και για την πόλη, να θέσουν ως προτεραιότητα την ηρεμία και τη γαλήνη στην πόλη μας. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα αυτής της πολύ δύσκολης περίοδου. Θα έχουμε τη δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα να συζητήσουμε αναλυτικά και να τοποθετηθούν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και θα τους ακούσουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, εκτίμησα και εκτιμώ ότι ένα μήνυμα σε αυτή την κατεύθυνση, έστω κι αν μετά από 2 μέρες έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, έπρεπε να υπάρξει. Σας καλώ όλους λοιπόν να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να πέσουν οι τόνοι, αυτό ζητούν όλοι. Και να μπορέσουμε
με τις τοποθετήσεις μας να πάμε σε ένα αύριο καλύτερης πορείας, γιατί όχι κανονικότητας, γιατί όχι και μεγαλύτερης προκοπής για την ίδια την πόλη. Κλείνοντας, να πω δύο κουβέντες. Αυτή η άποψη όλων μας, ότι είναι πρέπει να πέσουν οι τόνοι, αντιλαμβανόμενοι τη δυσκολία που έχει η κοινωνία και αυτό που είπα, ότι ο κίνδυνος γεγονότων είναι σοβαρός και πρέπει να προτρέξουμε στην περίπτωση αυτή για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτή την κοινωνική ηρεμία, δεν απαλλάσσει όμως κάποιους από την ευθύνη να τοποθετούνται με διαφορετικό τρόπο. Το γεγονός ως γεγονός είναι γεγονός τουλάχιστον κατά τρομοκράτησης παιδιών 13 ετών με συνοδό θύμα με σπασμένο χέρι. Αυτό δεν μπορεί να μην είναι καταδικαστέο ως γεγονός. Ανεξάρτητα από το τι θα προκύψει από την εισαγγελική έρευνα και αν έγινε έτσι ή αλλιώς το γεγονός. Εμείς οφείλουμε να προασπίσουμε την κοινωνική γαλήνη, βεβαίως και την ηρεμία και των οικογενειών των ίδιων των παιδιών. Γιατί εγώ είδα πολύ ταραγμένους ανθρώπους στην υπόθεση αυτή, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να τα βάλουν με εισαγγελικές αρχές και ελέγχους και τα λοιπά. Αυτό που τους ενδιαφέρει και μιλούν προς κάθε κατεύθυνση είναι «δεν θέλουμε τίποτα άλλο, αφήστε να ηρεμήσουν τα παιδιά μας». Όλοι καταλαβαίνουν λοιπόν. Εγώ θα προτιμούσα να δω τον ίδιο ζήλο από μεμονωμένους αστυνομικούς για τον Άγιο Αντώνιο, για το πάρκο, που τις αμέσως επόμενες 2 ημέρες υπέστη σοβαρότατες ζημιές το βράδυ. Όπως επίσης και η πλατεία της Τούμπας. Και έχω πει επανειλημμένα και δημόσια πως θέλω προστασία του δημόσιου χώρου για να μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα, όσο γίνεται καλύτερα, από τους συμπολίτες. Όπως και τα παιδιά, 8.30 ώρα το βράδυ, την ώρα που είχαν ανάγκη να βγουν και να πούν 5 κουβέντες μέσα σε αυτή τη δυσκολία της περίοδου που περιγράφουμε όλοι μας. Θέλω κλείνοντας να πω το εξής. Όσα τουλάχιστον εγώ έχω πει και έχω δηλώσει με την παρέμβασή μου απόψε, έστελναν και στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα και στην κοινωνία, αλλά και στους ανθρώπους αυτούς που μιλούν με τέτοιον τρόπο. Δεν έχουν σχέση οι δηλώσεις που έχουν γίνει, όποιες δηλώσεις, και εδώ και πανελλαδικά. Απόλυτα βέβαιος. Δεν έχουν σχέση με το σώμα της Ελλάς, με τους εργαζόμενους αστυνομικούς που δίνουν και πρέπει να δίνουν καθημερινά τη μάχη της προστασίας του πολίτη απέναντι στο κοινό έγκλημα. Αφορούν μια μερίδα, την οποία βρίσκουν ευκαιρία κάποιοι να εκφράσουν και να διαμορφώσουν αυτό που σας είπα, μια ρητορική η οποία δεν είναι υφάλια και ψύχρεμη ρητορική συνδικαλιστική. Έχει άλλα χαρακτηριστικά, όπως προείπα. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτό. Θα έχουμε τη δυνατότητα την Πέμπτη να μιλήσουμε περισσότερο και να μιλήσουμε και για το ραδιόφωνο. Θα πω ότι εγώ έχω ακούσει το ηχητικό και έχω εντελώς διαφορετική άποψη από τον κύριο Βαγιούλη. Και βέβαια στα χέρια μου έχει φτάσει και καταγγελία εργαζόμενου προς την Ένωση της ΕΣΥΑ, την οποία κοινοποίησε σε μένα, για τα ζητήματα των τηλεφωνημάτων του κύριου Βαγιούλη. Αυτά είναι όμως θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε την Πέμπτη στο εκτός ημερήσιας διάταξης, θέμα που έβαλε και η Λαϊκή Συσπήρωση με την κατάθεση του ψηφίσματός της. Σας ευχαριστώ πολύ.